Σεβασμιότατε, πανοσιολογιότατε, εδεσιμότατοι, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι περιφερειακοί σύμβουλοι, κύριοι εκπρόσωποι φορέων, κύριοι εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, σας καλωσορίζω στη σημερινή ορκομοσία. Κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω, ξεκινώντας, να ευχαριστήσω θερμά εκείνους τους ανθρώπους που βρέθηκαν δίπλα μου στα δύσκολα, που αν δεν είχαν βρεθεί τότε κοντά μου, σήμερα δεν θα μπορούσα να σας απευθύνομαι. Ανθρώπους που με πίστη, με αφοσίωση, με κόστος μερικές φορές, στάθηκαν δίπλα μου και δώσαμε μαζί έναν νικηφόρο εκλογικό αγώνα. Αναφέρομαι πρώτα απ' όλα στην οικογένειά μου, στη σύζυγό μου Αγγελική, το γιο μου τον Δημήτρη και την κόρη μου την Άσια. Αναφέρομαι στους υποψηφίους της Συμμαχίας Πολιτών, είτε εξελέγησαν είτε όχι. Αναφέρομαι στα στελέχη που στάθηκαν δίπλα μου σε όλη την προεκλογική εκστρατεία. Αναφέρομαι σε όλους τους φίλους, τους απλούς πολίτες στο Δήμο Κορινθίων που μας τίμησαν με την ψήφο τους. Τους ευχαριστώ θερμά από τα βάθη της καρδιάς μου και δεν θα τους ξεχάσω ποτέ. Οι εκλογές όμως τελείωσαν. Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του Δήμου Κορινθίων και των πολιτών, τα οποία είναι πολλά και είναι μεγάλα. Και περιλαμβάνουν το πόσιμο νερό, την αποχέτευση, το πολεοδομικό σχέδιο, την διάβρωση των ακτών και πολλά άλλα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για να μπορέσουν αυτά τα μεγάλα προβλήματα να αντιμετωπιστούν, χρειάζεται συνεργασία. Και απευθύνω και από αυτή τη θέση σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις που έχουν εκλεγεί πρόταση συνεργασίας. Θα έχουμε την ευκαιρία μετά από 4 χρόνια να επαναλάβουμε τον εκλογικό αγώνα, αλλά μέχρι τότε οι πολίτες περιμένουν από μας να σταθούμε αντάξει των προσδοκιών τους και να πετύχουμε στα 4 αυτά χρόνια πολλά και σημαντικά, τα οποία περιμένουν για να κάνουν την καθημερινότητά τους καλύτερη, αλλά να βάλουμε και τις βάσεις για ένα πολύ καλύτερο μέλλον στον τόπο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο θα επιδιώξω να έχουμε ομόφωνες, αν είναι δυνατόν, τις αποφάσεις που θα παίρνονται. Και με τη βοήθεια των υπαλλήλων του Δήμου, γιατί εγώ ειλικρινά πιστεύω ότι είναι αξιόλογοι οι υπάλληλοι στο Δήμο και μπορούν να βοηθήσουν με μια διαφορετική διάρθρωση, γιατί θα υπάρξουν οργανωτικές αλλαγές στο Δήμο, που θα είναι ανάλογες με ό,τι προεκλογικά έχουμε πει για να λειτουργήσει πιο αποδοτικά ο Δήμος, αλλά ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση νομίζω ότι θα αποδώσει πολύ καλύτερα για τους πολίτες. Και με τον κατάλληλο εξοπλισμό, την κατάλληλη υποστήριξη την οποία θα δώσουμε στους υπαλλήλους, πιστεύω ότι θα δουν γρήγορα οι πολίτες τη διαφορά της νέας Δημοτικής Αρχής. Δεν θέλω να ζητήσω περίοδο χάριτος από τους δημότες. Και το λέω αυτό γιατί από μόνοι μας, αλλά και οι δημότες, βάζουμε τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Έχοντας στόχους οι οποίοι είναι πολύ απαιτητικοί, θα δούμε πού το σύστημα έχει αδυναμίες και θα το διορθώσουμε, το διοικητικό σύστημα του Δήμου. Και όταν το διορθώσουμε θα γίνει πολύ πιο αποδοτικό και πολύ πιο χρήσιμο. Τα θέματα όπως είναι της καθαριότητας, τα οποία ταλαιπωρούν τον Δήμο Κορινθίων για πολλά χρόνια, τα θέματα που έχουν να κάνουν με βασικά έργα υποδομών, θα τα προχωρήσουμε, γιατί στη διοίκηση υπάρχει συνέχεια. Και όποια έργα έχουν ξεκινήσει, έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις, θα τα ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατό. Εφόσον βεβαίως και οι εργολάβοι τηρούν όσα έχουν συμφωνηθεί από τις συμβάσεις. Καινούργια έργα θα δρομολογήσουμε και πιστεύω με την γόνιμη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι εκείνα τα έργα τα οποία χρειάζεται ο Δήμος και θα μας οδηγήσουν στην ανάπτυξη και την ευημερία. Υπάρχουν αρκετά συστήματα στον Δήμο Κορινθίων τα οποία δεν έχουν λειτουργήσει τόσο αποδοτικά όσο θα έπρεπε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα με ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί, είναι το σύστημα Novoville, το οποίο επιτρέπει στους δημότες
είναι μια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο να αναφέρουν τα προβλήματα που υπάρχουν, όποια και αν είναι αυτά, και να δίνουν το σημείο όπου υπάρχει το πρόβλημα. Είτε αυτό αφορά σκουπίδια, είτε αφορά αγωγούς ίδρυυσης, είτε αφορά οτιδήποτε άλλο, και να μπορούν οι υπηρεσίες του Δήμου κατάλληλα, αφού πάρουν την πληροφορία, να αντιδράσουν. Δεν είναι γνωστό το σύστημα αυτό όσο θα έπρεπε στους δημότες, και θα το κάνουμε γνωστό. Γιατί εμείς πιστεύουμε στην ψηφιακή τεχνολογία. Και με αυτή την ψηφιακή τεχνολογία μπορούμε και να διοικήσουμε καλύτερα, αλλά και πιο αποδοτικά και ξεκούραστα οι υπάλληλοι να εξυπηρετούν τους πολίτες. Και θα το δείτε σύντομα με την αλλαγή που σχεδιάζουμε στο μηχανογραφικό σύστημα, η ταχύτητα εξυπηρέτησης και η ταχύτητα λειτουργίας στο Δήμο Κορινθίων να αυξηθεί τουλάχιστον 4 φορές. Θα αποκεντρώσουμε, το έχουμε πει άλλωστε, αρκετές από τις υπηρεσίες του Δήμου για να γίνουν πιο αποδοτικές. Και την επόμενη Κυριακή, όπου θα έχουμε την εκλογή Προεδρίου στο Δήμο Οικονομικής Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κτλ., θα δείτε και το χαρακτήρα της δικής μας Δημοτικής Αρχής, και την επόμενη μέρα, στις 2 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινώσω και τις αποφάσεις μου για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις αντιδημαρχίες, αλλά και το γραφείο του Δημάρχου. Και θα ξεκινήσουμε αμέσως δουλειά. Είμαστε προετοιμασμένοι, είμαστε έτοιμοι και θα δείτε πολύ σύντομα αρκετές αλλαγές στον Δήμο Κορινθίων. Αλλαγές που τις χρειάζονται οι πολίτες, τις περιμένουν και δεν έχουμε δικαίωμα να τις καθυστερήσουμε. Έχουμε η νέα Δημοτική Αρχή πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουμε. Δεν θα διαψεύσουμε τις ελπίδες και τις προσδοκίες των Κορινθίων. Και στο τέλος της θητείας μας πιστεύω πολύ περισσότεροι θα έχουν να πούν ότι καταφέραμε και πετύχαμε σημαντικό έργο στο Δήμο Κορινθίων. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμπαράστασή σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά και εσάς, αλλά και τους πολίτες που θα δουν από την τηλεόραση την εκδήλωση, για την συμμετοχή τους στα επόμενα χρόνια στα δρόμενα του Δήμου Κορινθίων. Γιατί ό,τι πετύχουμε στο Δήμο Κορινθίων δεν εξαρτάται μόνο από τους Δημοτικούς Συμβούλους και τον Δήμαρχο. Είναι μια προσπάθεια που αφορά όλους τους Κορινθίους. Ζητώ λοιπόν συστράτευση όλων των Κορινθίων να πετύχουμε αυτό που είναι καλό για όλους μας. Πιστεύω θα το έχουμε. Να είστε πάντα καλά και θα έχουμε την ευκαιρία συχνά να επικοινωνούμε ευχάριστα νέα. Στη συνέχεια, σας ευχαριστώ θερμά.